Ελεύθερος αφέθηκε ο στιχουργός Νίκος Γρίτσης που συνελήφθη με την κατηγορία ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Τρίπολη. Ομόφωνα ανακριτής και εισαγγελέα αποφάσισαν ότι δεν συντρέχουν λόγοι προφυλάκησης του γνωστού στιχουργού που συνελήφθη σε επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος ασφάλειας Τρίπολης με ποσότητα κοκαίνης και κάναβης. Ο Στυχουργό είπε πω τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν στην κατοικία του ήταν για προσωπική χρήση και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικού όρους. Στην Τρίπολη που δρούσε μια άλλη εγκληματική οργάνωση πέντε ατόμων με την οποία φέρεται να είχε επαφέ ο Στυχουργό, προφυλακίστηκαν δύο μέλη, ο Αρχηγό και ένας Διακινητή. Τα υπόλοιπα τρία μέλη αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικού όρους. Από έρευνες που πραγματοποιήσε η αστυνομία, προέκυψε ότι η οργάνωση Μέτρα την Τρίπολη διακινούσε ναρκωτικά στην πρωτεύουσα τη Αρκαδίας. Η εν λόγω οργάνωση συνδέεται με μια άλλη ομάδα, αυτή τη Πάτρα, που διακινούσε κοκαίνη σε σπίτια 60 επιφανών πατρινών, καθώ και σε γνωστά κέντρα διασκέδαση τη πόλη. Αυτή η ομάδα είχε προμηθεύσει μεγάλη ποσότητα κάναβης 8 κιλών στον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωση στην Τρίπολη. Εκεί συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο στοιχουργός.